Αξιότιμες και αξιότιμοι συντοπίτες, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμώς για το γεγονός πως για ακόμα μία φορά ενισχύετε και τιμάτε με την παρουσία σας τις πολιτιστικές δράσεις του Συλλόγου μας. Επιτρέψτε μας να καταχρηστούμε λίγο από το χρόνο σας πριν ξεκινήσει το αφιέρωμά μας στην ιστορία του Ομογενειακού Συλλόγου Αθηνά. Μας έχει στείλει μία επιστολή ο βουλευτής Αρκαδίας, ο κύριος Κώστας Βλάσης. Να τη διαβάσουμε. Κύριε Πρόεδρε, με ξεχωριστή χαρά έλαβα την πρόσκλησή σας για τη λίαν ενδιαφέρουσα ημερίδα της 16ης Αυγούστου 2016 στο όμορφο και ιδιαίτερα αγαπητό μου χωριό σας. Έχω πολλούς και εκλεκτούς φίλους αυτό. Εκτιμώ αφάνταστα το έργο που ο σύλλογός σας, κύριε Πρόεδρε, επιτελεί. Συντηρείτε παραδόσεις, προβάλλετε πρόσωπα και γεγονότα, τιμάτε ό,τι αξίζει τιμής, ενώνετε τους συμπατριώτες μας. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων και μίμησης. Πραγματικά σας συγχαίρω και σας θαυμάζω για τη σκέψη σας να προβάλλετε τον Ομογενειακό Σύλλογο Αθηνά, το Ιδρωμόχτη δηλαδή, και την πορεία και την προσφορά των ξενιτεμένων αδερφών σας, μας, του τέως Δήμου Μαριού. Έγραφαν και γράφουν ιστορία αυτοί οι σύλλογοι, βοήθησαν κέρια την ιδιαίτερη πατρίδα τους, τον τόπο μας. Και πράτετε άριστα που γνωστοποιείτε το έργο τους, κατεγράφετε την παρουσία τους, τιμάτε τους πρωταγωνιστές τους. Όπως τιμάτε και τη σεμνή δασκάλα των τελετών. Στους δασκάλους το ευζήν και σας θυμίζει το λόγο του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο γιος ενός εκπαιδευτικού. Φοβούμαι, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν θα μπορέσω να παραστώ σε μια ημερίδα, σε μια εκδήλωση, σε ένα χωριό που ολόψυχα θα το ήθελα. Υποχρεώσεις. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν θα ήμουν μέσα σας την Τρίτη το βράδυ, θα ήμουν ευτυχής αν μεταφέρατε την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου καταρχάς στους τιμόμενους και ύστερα σε όλους τους παρόντες στην εκδήλωση, για την επιτυχία της οποίας είμαι βέβαιος. Με εκτίμηση Κώστας Βλάσης, βουλευτής Ακαδίας. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Σύλλογος ανακήρυξε πριν από χρόνια τον κύριο Πέτρο Σπανό, ο οποίος ηγήθηκε επί σειρά ετών των προσπαθειών του σωματείου σε επίτιμο πρόεδρο. Για την πολυετή προσφορά του και τους αγώνες που έδωσε για την ηθική βελτίωση και την υλική καλυτέρευση του χωριού μας. Ως Σύλλογος, νιώθουμε την ανάγκη να απονείμουμε τη τιμητική αυτή πλακέτα σε ένδειξη αναγνώρισης του μόχθου και της αγάπης με τα οποία αγωνίστηκε ο κύριος Πέτρος για το χωριό μας. Κύριε Πέτρο. Αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου Δήμου Μαριού, τέως Δήμου Μαριού, Αθηνά, δεν το ξέρω τι είναι αυτό, Αμερικής. Αγαπητές και αγαπητοί πατριώτες του εξωτερικού Αμερικής, σας καλωσορίζω με αγάπη, ευχόμενος από καρδίας σε όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρίσκεστε κοντά μας και θέλω δημόσια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την βοήθεια που κατά τον καιρό σας προσφέρατε στο χωριό μας. Εμείς οι παλιοί δημιουργήσαμε το Σύλλογο των Απανδρακού Πελετηδών Άγιοι Απόστολοι το 1977, προσφέραμε και καταφέραμε πολλά για το χωριό μας, είμαστε περήφανοι για όλα αυτά. Ο Σύλλογος τώρα τον έχουν αναλάβει τα νέα παιδιά με χέφι, αγάπη και δημιουργία και σεβασμό τις παραδόσεις και στις αξίες. Εμείς οι πελετιώτες θα είμαστε πάντα συμπαραστάμαστε στην προσπάθειά τους, επίσης θερμές ευχές για την επέτειο των 100 χρόνων του Συλλόγου του Δήμου Μαριού Αθηνά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο ήταν, αλλά ήταν το χαβάλι μέσα του. 105. Κυρίες και κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αθηνάς, θα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να σας βλέπουμε συχνά στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα όμως τα επίτιμα μέλη του σωματείου μας αυξάνονται, εφόσον με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον περασμένο Νοέμβριο, ο συμπολίτης μας, κ. Μανώλης Κατσουράνης,
ανακηρύχθηκε επίτιμος γραμματέας του Συλλόγου Απαταιχού Μελετιωτών. Ο κύριος Μανώλης Κατσουράνης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, θητεύοντας σε σειρά θέσεων ως μέλος, ταμείας, γραμματέας και αντιπρόεδρος. Η ευχέρεια και η άνεσή του στο γραπτό λόγο, σε συνδυασμό με τον επιμελή και τακτικό χαρακτήρα του, τον αναδεικνύουν ως τον κατεξοχήν άνθρωπο για να αναλάβει τη θέση του γραμματέα του Συλλόγου. Από το 1977 έως το 2012, ο κύριος Μανώλης Κατσουράνης συμπλήρωσε 35 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή, σε κρίσιμες θέσεις, ευρισκόμενος πάντοτε στην πρώτη θέση για την επίλυση ζωτικών ζητημάτων που απασχολούσαν την εύρυθμη λειτουργία του χωριού μας. Η συνεχής και η αδιάλειπτη παρουσία του στις εξελίξεις αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Ακέραιος και ευθύς χαρακτήρας ο κ. Μανώλης Κατσουράνης σημάδεψε με την παρουσία του την ιστορία του Συλλόγου. Η κληρονομιά του είναι πολύτιμη, καθώς ο Σύλλογος πορεύεται με οδηγό τις αξίες, την ηθική, το όραμα και τα ιδανικά που ο ίδιος μαζί με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φρόντισαν να εφοδιάσουν το Σύλλογο. Κύριε Μανώλη Κατσουράνη, κύριε Μανώλη, όπως αποκαλούμε όλοι, από κοινού με τον κύριο Πέτρο, σήμερα ο πρόσωπός σας ο Σύλλογος δεν τιμά ένα απλό μέλος του, τιμά την ίδια του την ιστορία. Θεωρήστε την παρούσα τιμητική διάκριση ως το ελάχιστο δείγμα γνωμοσύνης όλων μας για όλα όσα αφιλοκερδώς έχετε προσφέρει στο χωριό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σύλλογο για την τιμή που μου έκανε. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους του Συλλόγου της Αθηνάς, τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη που υπάρχουν εδώ ή και απλά μέλη που είναι και όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διότι η προσφορά του Συλλόγου αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλη και αρχίζει κάπου στο 1930 που προσέφεραν πάρα πολλά χρήματα για την ίδρυση του σχολείου. Αυτό το κομψοτέχνημα που υπάρχει εδώ η εκκλησία, ποιος το ξεκίνησε? Η Αθηνά το ξεκίνησε με τον αείμνηστο Μπαρμπαγιώργη του Μπέι, τον Καλογιάννη, ο οποίος προσέφερε τα περισσότερα χρήματα, να μην αναφερθούμε σε ποσά κλπ. Λοιπόν, και μετά συνεχίστηκε η βοήθεια. Ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Δρόμος κρεμαστή. 7.000 δολάρια ο Σύλλογος της Αθηνάς. Ιατρείο, δεν θυμάμαι το ποσό. Και τι να πρωτοθυμηθώ, πάντοτε όταν είχαμε την ανάγκη τους, τους ζητούσαμε και μας βοηθούσαν. Και εύχομαι να συνεχίσουν το έργο τους όπως το ξεκίνησαν οι άνθρωποι εκείνη της εποχής του 1909, οι πρώτοι μετανάστες που έφυγαν από εδώ και πήγανε στην Αμερική, μεταξύ των οποίων είχα και έναν παππού Μανώλη και αυτός, είχε φύγει το 1908. Προφανώς θα ήταν ιδρυτικό μέλος της Αθηνάς. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι στο σύλλογό μας. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε 29/5/1977. Μέρα ιστορική, αλλά και αποφράδα. Γιατί αποφράδα? Διότι έπεσε το Βυζάντιο 1453, μετά από 1000 χρόνια κυριαρχία. Αυτό είναι το άσχημο. Εμείς βέβαια δεν διαλέξαμε την Τρίτη, διαλέξαμε την Κυριακή και επομένως έχουμε μία διαφορά, απλά ιστορικά το ανέφερα. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ και δεν πρέπει να πω και να συγχαρώ όχι το τελευταίο συμβούλιο που είναι τώρα, αλλά και το προηγούμενο, γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι τα ίδια. Τα οποία από εκεί που είχαμε αδρανήσει κατά κάποιον τρόπο, επήραν το σύλλογο και τον ξεκινήσανε
Με τέτοιο ενθουσιασμό, βέβαια τους απαγοητεύσαμε εμείς με τα κακά μας λόγια, αλλά αυτά τα έχουν τα κοινά. Έλεγε ένας του φύρων, των Σκοπίων, οι μισοί σε χειροκροτούν και οι μισοί σε φασκελώνουν. Λοιπόν, επομένως, όσοι ανακατεύονται με αυτά θα έχουν και τις δύο χαρές, και τη μία και την άλλη. Λοιπόν, τους εύχομαι να συνεχίσουμε τον ίδιο ενθουσιασμό και της Αμερικής, που βλέπω έναν πολύ νέο άνθρωπο και οπωσδήποτε έχει μπροστά του και χρόνια και κέφι για να ανεβάσει το σύλλογο πιο ψηλά, όπως και τα δικά μας παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα είναι η ώρα να τιμήσουμε το Σύλλογο Αθηνά, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρό του, τον κύριο Γιώργο Ξερακιά, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας εδώ απόψε, στο πρόσωπο των νέων παιδιών τα οποία έχουν πάρει στα χέρια τους το Σύλλογο των Ομογενών, ο οποίος, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή είναι το ιστορικότερο σωματείο στη Νέα Υόρκη ελληνικών συλλόγων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διαφυλάξουμε, να το προστατεύσουμε και όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να το στηρίξουμε για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του. Τα έργα του θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια, όταν θα προβληθεί και το βίντεο με ιστορικές φωτογραφίες, αλλά αυτή τη στιγμή θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Γιώργο Ξεραγιά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να παραλάβουν την τιμητική πλακέτα. Καλησπέρα σε όλους. Τι να πούμε, ευχαριστούμε τον Γιώργο, όλα τα παιδιά εδώ στα Πελετά που μας έχουν τιμήσει απόψε με αυτή την καταπληκτική συγκέντρωση. Πράγματι, μας έχετε αγγίξει πάρα πολύ στην Αμερική, που μόλις αναλάβαμε το σύλλογο πριν 2 χρόνια. Κάναμε σελίδες στο Facebook και στο ίντερνετ και ο Γιώργος κατευθείαν άπλωσε το χέρι του και έχουμε κάνει τώρα το Σύλλογο της Αθηνάς και εδώ τα χωριά μας ένα. Γιατί ο ιστορικός μας σύλλογος ανήκει σε όλους. Σε όλους από το Δήμο Μαωριού. Ναι, είμαι λίγο ψηλός. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ο Σύλλογος της Αθηνάς και οι ανθρώποι που το ξεκινήσανε ρίξανε μεγάλο αγώνα. Ήτουσαν στην Αμερική σε άσχημες εποχές και παρόλο όλα τους τις δύσκολες καταστάσεις βάζαν κάτι στην πάντα για να στείλουν εδώ στα χωριά μας. Και όσο και δύσκολα ήταν τα χρόνια, πάντα βρίσκαν την ευκαιρία να στείλουν εδώ στα χωριά μας που τα αγαπάμε και να τα βοηθήσουμε. Εμείς τώρα φέτος είχαμε μεγάλη χρονιά για το σύλλογό μας. Μπήκαμε στην Ελληνική Ομοσπονδία. Είμαστε το πρώτο ελληνικός οργανισμός στην Αμερική και φέτος μπήκαμε και στην Παναρκαδική Ομοσπονδία της Αμερικής. Θα είμαστε στη διοίκηση του νοσοκομείου και μόνο μπήκαμε για να βοηθήσουμε στο νοσοκομείο να παλεύουμε για τα χωριά μας εδώ, γιατί είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής μας και εκεί πάνε όλοι οι χωριανοί μας σε κρίσιμες στιγμές και μεγάλες ανάγκες. Στο να ξέρετε ότι εμείς σαν σύλλογος πέρα παλεύουμε ακόμα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και εδώ το νοσοκομείο της Παναρκαδικής, έστε για τους χωριανούς μας να έχουν τα πάντα όταν πάνε εκεί. Θα βρίσκομαι φέτος τον Οκτώβριο στο Σικάγο για το Γενικό Συνέδριο της Παναρκαδικής, που θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και άλλα μηχανήματα και ό,τι μπορούμε για το νοσοκομείο εδώ, για τους κατοίκους. Απλά ήθελα να τιμήσουμε και έναν που είναι εδώ απόψε, ο πρώην αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αθηνά. Πρέπει να γνωριστεί και να ξέρετε ότι ο κύριος Βασίλης Τσεμπελής έχει παλέψει πάνω από 40 χρόνια για το σύλλογό μας, τον βαστίξανε
Και απλά ήθελα να αναγνωριστεί και να του ρίξουμε ένα χειροκρότημα, σε παρακαλώ. Βασίλειο, μπορείς να συγκροτήσεις. Έλα. Μια φορά. Όλοι τους ξέρετε, Τάρι, Σούλα, Στέισι, όλοι είναι εδώ. Χρειάζεται, έλα. Έχει ρίξει πολύ αγώνα για τα χωριά μας ο Βασίλης. Παρόν έχουμε και τον Νίκο του Μιτσινίκο, γραμματέας του Συλλόγου. Ο Νίκος παλεύει κάθε μέρα για τον Σύλλογο μαζί μου. Και βέβαια και τα παιδιά μας εδώ. Αυτό είναι, παιδιά. Ευχαριστούμε όλους. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη τιμή. Και especially τα παιδιά από τα Πελετά. Σας αγαπάμε, σας βλέπουμε και χαιρόμαστε για όλα που κάνετε. Ευχαριστούμε. Έχουμε εδώ μια πλάκα για τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Χαράλο Μπροσβριτάκης. Για τη δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου, κυρία Καθαροπούλου. Και όπως λέμε, best but last, το κύριο Γιώργο Πιλούρα από τα Πελετά. Συγγνώμη, απλά ένα πράγμα ήθελα να πω για το Σύλλογο, ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή ο Σύλλογός μας έχει τη μεγαλύτερη νεολαία από όλους τους Συλλόγους. Πιστεύω θα περάσει και σε επόμενη γενιά που θα κρατήσουν και κοντά τα χωριά μας. Για να αδράξω την ευκαιρία από τον τελευταίο λόγο του Γιώργου, να καλησπερίσω το νεότερο μέλος του δικού μας συλλόγου, την Ιουλιανή που είναι, η Ιουλιάνα, συγγνώμη, που είναι στο τέλος. Είναι η μικρότερη πελετιώτης αυτή τη στιγμή. Και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την ημερίδα μας με θέμα την ιστορία του ομογενειακού μας συλλόγου, του Συλλόγου Αθηνά. Στις 3 Ιουνίου 1909, μία μικρή ομάδα ομογενών από τα χωριά του Τέως Δήμου Μαριού προχωρά στην ίδρυση του Συλλόγου Δημομαριωτών Αθηνά. Ο φιλοπρόοδος σύλλογος ιδρύθηκε από Έλληνες μετανάστες με καταγωγή από τα χωριά Αμυγδαλιά, Κουνουπιά, Μαρί, Πελετά, Πηγάδι, Πούληθρα, Πυργούδι, Τσιτάλια και Χούνι. Το ιστορικό υπόβαθρο του Συλλόγου. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, σημειώθηκε το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης τμήματων του πληθυσμού προς τις ΗΠΑ. Η γρήγορη εκβιομηχάνηση της οικονομίας, η πληθώρα των πρώτων υλών και η έλλειψη εργατικού δυναμικού ευνόησαν το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Η ελληνική μεταναστευτική ροή οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην οικονομική κρίση που διήλθε το ελληνικό βασίλειο από την κατάρρευση του αγροτικού προϊόντος της Σταφίδας, γεγονός που επηρέασε τις γεωργικές περιοχές και ιδιαίτερα την Πελοπόννησο, όπου η κατοχή μικρών γεωργικών εκτάσεων ήταν διαδεδομένη. Οι Έλληνες μετανάστες επιδίωκαν είτε τη διατήρηση του πρώτης κρίσης επίπεδου διαβίωσής τους, είτε την αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Οι περισσότεροι απασχολήθηκαν σε εργασίες ως ανειδίκευτοι εργάτες στη βιομηχανία και στα ορυχεία, άλλοι ως υπάλληλοι επιχειρήσεων, ενώ ένας περιορισμένος αριθμός προσπάθησε να δημιουργήσει τη δική του μικρή επιχείρηση. Η επιτυχής εγκατάσταση μεταναστών λειτουργήσε ως εφαλτήριο για τον ερχομό νέων ρευμάτων από την ίδια κοινότητα ή την ευρύτερη περιοχή. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρω ότι την περίοδο 1890 έως 1911 το 56,51% των μεταναστών προερχόταν από την Πελοπόννησο. Η Αρκαδία διέθετε το υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης σε σύγκριση με τον πληθυσμό της, το 15,10%. Οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής της Νότιας Κοινουρίας γενικότερα, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, επέλεξαν κατά κύριο λόγο το Σαν Φρανσίσκο,
το Μπέρμιγχαμ, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη ως τόπο μαζικής εγκατάστασης. Τα πρώτα τοπικά σωματεία στη Νέα Υόρκη ιδρύθηκαν το 1904. Ποια ήταν η αιτία ίδρυσης του δικού μας Ομογενειακού Συλλόγου? Η απόφαση για τη σύσταση του Ομογενειακού Συμματείου ελήφθη στην ταβέρνα του Γιώργιου Μοριάτη στην οδό Ρούσβελτ. Η απώλεια ενός άπορου ομογενούς έθετε επιτάπητος το ζήτημα της ταφής του, εφόσον εκ λοιπόν δεν είχε ούτε περιουσία ούτε συγγενείς για να καλύψουν τα έξοδα της νεκρόσημα απολυθείας. Με πρωτοβουλία των ομογενών διενεργήθηκε έρανος, μέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα χρήματα για την κάλυψη των εξόδων. Η περίσταση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την ίδρυση ενός συλλόγου των καταγόμενων από τα χωριά του τέως Δήμου Μαγιού, ο οποίος θα συντόνιζε και θα βελτίωνε τη ζωή των μεταναστευσάτων. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο το απάρτιζαν ο Παναγιώτης Βελότας, πρόεδρος, ο Κωνσταντίνος Καρδάσης, αντιπρόεδρος, ο Γεώργιος Μητσινίκος, ταμείας και ο Χρήστος Σαρής, γραμματέας. Η οργάνωση του συλλόγου. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ήταν 12 μελές και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του πραγματοποιούνταν ετησίως κατά τη λήξη του έτους, συνδυαζόμενες με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην πολύχρονη δράση του σωματείου, πλήθος ομογενών καταγωμένων από τα χωριά του τέως Δήμου Μαριού διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τις συνεδριάσεις του συλλόγου, τα κυριότερα θέματα ήταν η διεξαγωγή αρχαιρεσιών και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, η οργάνωση της ετήσιας χοροϊσπερίδας, η πραγματοποίηση του Πασχαλινού Γλεντιού, η διοργάνωση της ετήσιας καλοκαιρινής εκδρομής, η συζήτηση για τον οικονομικό απολογισμό και τα έργα που πραγματοποιούσε ή επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο Σύλλογος. Με την κάμψη των πρώτων δυσκολιών και τη συστηματικότερη οργάνωση του Σωματείου, κατέστη δυνατή ανάπτυξη των πολιτιστικών δράσεων του Σωματείου. Η ετήσια χοροϊσπερίδα, η Πασχαλινή Εορτή και η καλοκαιρινή εκδρομή προσέφεραν τη δυνατότητα στα μέλη του Συλλόγου να σφυριλατήσουν και να αναπτύξουν τη σχέση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, να συναντηθούν από κοντά και να ανταλλάξουν νέα, να διατηρήσουν και να... τη σύνδεσή τους με την πατρίδα, να πληροφορηθούν ειδήσεις για τους συγγενείς και τους φίλους στο χωριό και τέλος να διασκεδάσουν. Αρχικά, το 1921 διοργανώνεται η πρώτη χοροϊσπερίδα του Συλλόγου, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1931, καθιερώθηκε το Πασχαλινό Γλέντι των Ομογενών. Στις εκδηλώσεις αυτές, η μουσική και ο χορός είχαν την τιμητική τους, ενώ το παρόν έδιναν όχι μόνο οι ομογενείς των κοινοτήτων του τέως Δήμου Μαριού, αλλά και πολλοί Αμερικανοί που συνδέονταν φιλικά με τα μέλη του Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν αναλυτική έκθεση των πεπραγμένων του Σωματείου, καθώς και εντελεχής αναφορά στις επικείμενες δράσεις του. Μέσω των λαχιοφόρων που διενεργούνταν, ο Σύλλογος συγκέντρωνε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την ενίσχυση των κοινωνιοφανών έργων στην πατρίδα. Ευχή και επιθυμία όλων των παρευρισκομένων ήταν τα παιδιά τους να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την προσφορά τους στο Σύλλογο. Τέλος, η καλοκαιρινή εκδρομή που πραγματοποιούσε ευκαιριακά ο Σύλλογος προς κοντινούς προορισμούς της υπαίθρου της Νέας Υόρκης, ερχόμενος σε επαφή με άλλα ελληνικά σωματεία που τύχαν να διαδιούν εκεί, αποτελούσε μια ευχάριστη συνάντηση πριν τη θερινή ανάπαυλα των καλοκαιρινών μηνών. Η σχέση του Συλλόγου με τα υπόλοιπα αρκαδικά σωματεία. Ο Σύλλογος Αθηνά φρόντιζε να διατηρεί φιλικούς δεσμούς και με τα υπόλοιπα αρκαδικά σωματεία, όπως ο Γέρος του Μοριά, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις του. Το Σωματείο συνέπρατε από κοινού με τους υπόλοιπους αρκαδικούς συλλόγους και συμμετείχε στη διοργανώση και τον εορτασμό των εθνικών επετείων, ενισχύοντας και οικονομικά τις κοινές αυτές δράσεις, καθώς ιδιαίτερα στις παρελάσεις, τα αρκαδικά σωματεία εκπροσωπούνταν από το άρμα του Συλλόγου Αρκάδων Γέρος του Μοριά. Επίσης, σημαντική υπήρξε η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου στο Ελληνικό Σχολείο του Μπρόγκς, στην Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου στο Γκάρισον, το Ελληνικό Κολέγιο του Μπρούκλιν και στη βιβλιοθήκη που διατηρούσε η Ομογένεια στην πόλη της Νέας Υόρκης. Οι επαφές με την Ελλάδα και το κοινοφελές έργο του Συλλόγου. Στην Ελλάδα, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και η ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για ανάπτυξη όθησαν αρκετές φορές τους τοπικούς παράγοντες αλλά και τους κατοίκους των χωριών του τέως Δήμου Μαριού να απευθύνουν διαμέσου επιστολών τους εκκλήσεις προς το Σύλλογο Αθηνά, ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου για τα ζητήματα που απασχολούσαν την περιοχή, ούτως ώστε οι δεύτεροι να μπορέσουν να συνδράμουν οικονομικός και υλικός για τη διευθέτηση του προβλήματος που ταλάνιζε τις τοπικές κοινωνίες. Τα κυριότερα αιτήματα αφορούσαν τα διδακτήρια της περιοχής, τη διάνοιξη και συντήρηση του οδικού δικτύου, καθώς και την κατασκευή ή επισκευή κτισμάτων των κοινοτήτων, όπως ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων, ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας στην Αμυγδαλιά, το Αγροτικό Ιατρείο Πελετών, ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Πηγάδι, η κατασκευή του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα ο δρόμος από Πελετά προς Κρεμαστή και Άγιο Δημήτριο, ο δρόμος των Πουλήθρων έως το Τζούμο και από το Τζούμο πάλι στο χωριό και άλλα συναφή έργα. Ταυτόχρονα, πολύτιμα υπήρξαν τα ευάσματα των μελών του Συλλόγου προς τους οικείους τους στη Μητροπολιτική Ελλάδα,
με τα οποία ενίσχυαν την οικονομία της κοινότητας και δίκατα την περίοδο του Μεσοπολέμου και αργότερα του Εμφυλίου Πολέμου. Στις ανάγκες των κοινοτήτων, οι ομογενείς ανταποκρίνονταν είτε εν συνόλο, μέσω του συλλόγου, και είτε ατομικά, προσφέροντας ο καθένας από το προσωπικό του υστέρημα. Από τις πρώτες δράσεις του συλλόγου ήταν η χρηματοδότηση για την κατασκευή και επισκευή δημοτικών σχολείων του Τέοδος Δήμου Μαριού. Πρώτα ξεκίνησαν από το χωριό των Ιταλίων με το Δημοτικό Σχολείο στα Τσιτάλια, στη συνέχεια στα Πελετά, αργότερα στη Χούνη, στο Μαρί, στα Πούληθρα, στο Πηγάδι. Έτσι, επετέφθη η ανέγερση περίλαβρων σχολικών μονάδων στην Αμυγδαλιά, την Κουνουπιά, το Μαρί, τα Πελετά, το Πηγάδι, τα Πούληθρα, τα Τσιτάλια και τη Χούνη, γεγονός που φανερώνει το συνεργατικό και ευεργετικό πνεύμα που διέπαινε τα μέλη του Σωματείου, τα οποία αρκετές φορές είχαν τη χαρά να παραβρίσκονται στα εγγένεια των έργων που πραγματοποιούνταν με την ενίσχυση του Σωματείου. Εν τούτης, η ευεργετική δράση του Συλλόγου δεν περιορίστηκε μονάχα στην κατασκευή των εντακτηρίων, αλλά συνεχίστηκε και επεκτάθηκε μέσα από την επιχορήγηση για την εξασφάλιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλών, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη μάθηση των παιδιών της περιοχής. Πραγματοποιώντας συχνές επισκέψεις, αντιπροσωπεία του Συλλόγου φρόντιζε να ελέγχει και να βοηθά στη χρηστότερη διάθεση των χρημάτων για την ελευθέρωση και την επιτυχή έκβαση του αποτελέσματος. Η χρηματική ενίσχυση σε απόρους. Συγχρόνως, ο Σύλλογος φρόντιζε να διαθέτει οικονομικά βοηθήματα τόσο σε οικογένειες ομογενών όσο και σε οικογένειες των χωριών του Τέος Δήμου Μαριού. Έτσι, ομογενείς που είχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες ή αστοχίες δέχονταν τη χρηματική υποστήριξη του Σωματείου μέχρι ότου μπορέσουν να ανακάμψουν και να ξεπεράσουν τις οικονομικές αυτές δυσκολίες. Όσον αφορά το πλαίσιο της κοινοφελούς και υποστηρικτικής δράσης του Συλλόγου Αθηνά στη Μητροπολιτική Ελλάδα, το Σωματείο προσέφερε μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου χρηματικό επίδομα υπέρ των αναπήρων πολέμου που κατάγονταν από τα χωριά του Τέος Δήμου Μαριού, με περίπου 10 αναπήρους πολέμου της περιοχής να λαμβάνουν ποσό την εποχή εκείνη 150 δολαρίων έκαστος. Η αναγνώριση του έργου του Σωματείου. Συχνές ήταν οι ευχαριστίες επίσημων εκπροσώπων του κράτους, διοικητικών και πολιτικών, προς το κοινοφελές έργο και την αρρωγή του Συλλόγου Αθηνά στην ευρύτερη περιοχή των χωριών του Τέος Δήμου Μαριού. Ενδεικτικά σας αναφέρω τι έγραφε ο τότε νομάρχης Αρκαδίας. Ο κύριος νομάρχης έλαβε και πάλι να αφορμή να τονίσει ότι πρέπει να είμεθα υπερήφανοι για τους συμπατριώτες μας του εξωτερικού, των οποίων μοναδική φροντίση και επιδίωξη είναι το μεγαλείο και η πρόοδος της γενέτειράς των, αναγείροντες δια του μόχθου της εργασίας των σχολεία και εκκλησίας και συμβάλλοντες προθήμως εις παν κοινοφελές έργο. Η ενημέρωση των συγγενών. Μέσα των θηλών της εφημερίδος Κοινουρία, από την οποία έχουμε αντλήσει και το φωτογραφικό υλικό, οι ομογενείς φρόντιζαν να ενημερώνουν τους κατοίκους των κοινοτήτων του Τέος Δήμου Μαριού για τα νέα και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και για ενδιαφέρουσες κοινωνικές ειδήσεις που συνέβαιναν στη Νέα Υόρκη και αφορούσαν μέλη του Συλλόγου. Παράλληλα, δεν παρέλειπαν σε περιόδους γιορτών να στέλνουν τις ευχές τους προς όλους τους συμπατριώτες τους. Οι δεσμοί φιλίας των μελών. Οι ισχυροί δεσμοί φιλίας, αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης που συνέδεαν τα μέλη του Συλλόγου διαφέρονταν στις ευχάριστες αλλά και τις δυσάρεστες στιγμές. Ευχάριστες όταν τα μυστήρια του γάμου και της βάπτισης γέμιζαν χαρά και συγκίνηση στα μέλη, δυσάρεστες όταν έπρεπε να αποχαιρετήσουν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο με το οποίο είχαν πορευτεί για πάρα πολλά χρόνια στην Κρινιτιά. Σε αιτήσια βάση διοργανωνόταν επιμνημόσυνη δέηση για τα αποδημήσαντα μέλη του Συλλόγου, παρουσία πληθώρας ομογενών. Επιπροσθέτως, τα μέλη του Συλλόγου φρόντιζαν να δίνουν ισχυρόν παρόν σε κάθε εκδήλωση χαράς ή λύπης, ενισχύοντας το πνεύμα αλληλεγγύης της ομάδας. Οι επισκέψεις στην Ελλάδα. Κάποιοι από τους μετανάστες είχαν την δυνατότητα είτε κατά μόνας, είτε οικογενειακώς, είτε από κοινού με άλλους συμπατριώτες τους να πραγματοποιήσουν επισκέψεις στη γενέτειρά τους. Για αρκετούς, το ταξίδι αυτό καθυστέρησε αρκετά χρόνια. Ενώ για κάποιους άλλους δυστυχώς, το ταξίδι αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, κρατώντας μονάχα την ανάμνηση της πατρογονικής τους εστίας. Όσοι επέστρεφαν από την πατρίδα, μετέφεραν μαζί τους φωτογραφίες των χωριών της Νότιας Κοινουρίας, τις οποίες με χαρά επιδείκνυαν στα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου. Εν κατακλείδη, το πατριωτικό αίσθημα, ο ζήλος και η θερμή αγάπη των ομογενών μας λειτουργήσε καταλυτικά για την επίτευξη και ολοκλήρωση πλειάδας έργων κοινοφελού σκοπού που προήγαν και βελτίωσαν σημαντικά το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων του Τέος Δήμου Μαριού. Παρά τη φθορά του χρόνου, οι ομογενείς συνεχίζουν να κρατούν άσβεστη τη φλόγα του Ομογενειακού Συλλόγου, μειώντας τη δράση του και τους απογόνους τους, οι οποίοι από μικρά παιδιά μαθαίνουν την ιστορία του Ομογενειακού Σωματείου και σφυλατούν ισχυρούς δεσμούς με τα μέλη και τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Για όλα αυτά τα οποία μας προσέφεραν για 107 χρόνια, τους ευχαριστούμε πολύ.
ευκαιρία να δούμε και κάποιες φωτογραφίες. Το slide θα συνεχίσει να προβάλλει και στη συνέχεια θα προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ το οποίο γύρισαν τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Πελετών με τη βοήθεια της δασκάλας της κυρίας Καθαροπούλου τον περασμένο χειμώνα. Και μια και τελειώσει η ομιλία, να σας εξηγήσω λίγο και τι βλέπουμε, γιατί αριστερά έχουμε την ανακοίνωση ότι ξεκινάει με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου Αθηνάς, του κ. Κώστα Καραχάλιου, η συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση του Ιερού Ναού Πελετών. Και στη δεξιά πλευρά βλέπουμε μία από τις επιστολές που στέλνουν οι ομογενείς, ώστε να μπορέσουν να συνδράμουν όσο περισσότερο γίνεται από την Αμερική. Αριστερά και δεξιά βλέπουμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πηγάδι, στον οποίο έχει συνειφέρει χρηματικά ο Σύλλογος Αθηνά. Δεξιά η φωτογραφία είναι πάλι από τον ναό, αυτή τη φορά με κόσμο. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες που έχουμε και στο φετινό ημερολόγιο. Βλέπουμε τον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων κατά τη διάρκεια ανοικοδόμησής του, με τις καλωσιές, μέχρι να πάρει το σχήμα το οποίο γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Αριστερά βλέπετε, στο κέντρο εικονίζεται ο Αθανάσιος Βουδούρης, μέλος του Συλλόγου Αθηνά, ο οποίος έχει έρθει την Αμερική με δώρα για τα εγγένεια του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων. Στη δεξιά έχουμε το πρωτοσέλιδο αφιέρωμα της Κοινωνίας στα εγγένεια του Ναού. Αριστερά κάτω διακρίνεται ο κόσμος ο οποίος έχει συρρεύσει για να προσκυνήσει, ενώ δεξιά είναι ο Μητροπολίτης, ο τότε Μητροπολίτης Κοινωνίας και Μαντινίας, ο οποίος έχει έρθει για τα εγγένεια. Εδώ έχουμε δύο φωτογραφίες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αθηνά, αριστερά και δεξιά. Εδώ βλέπουμε διακεκριμένες προσωπικότητες και μέλη του Συλλόγου. Αριστερά είναι ο Κωνσταντίνος Καρδάσης, από τα ιδρυτικά μέλη, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Συλλόγου για πολλά χρόνια. Στο κέντρο εικονίζονται οι αδερφοί Στάγια, η οικογένεια μεταναστών από το Πηγάδι, η οποία σταδιοδρόμησε στην Αμερική και πολλά μέλη της υπήρξαν μέλη του Συλλόγου. Δεξιά είναι το ζεύγος Ιωάννη και Μάρθας Καρδάση. Ο Ιωάννης είναι γιος του Κωνσταντίνου Καρδάση, οικογένεια πελετιώτικη η οποία αναπτύχθηκε. Να σας πω έτσι δύο λόγια σημειολογικά γιατί αξίζει να το αναφέρουμε. Οι περισσότερες φωτογραφίες που εντοπίσαμε στο αρχείο της Κοινωνίας προέρχονταν από τα πελετά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί οι πελετιώτες κατάφεραν να ασχοληθούν με έναν τομέα, τον τομέα της ανθοκομίας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ο Κωνσταντίνος Καρδάσης που βλέπετε στα αριστερά σας είχε 5 υποκαταστήματα στη Νέα Υόρκη και ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Ανθοκόμων της Νέας Υόρκης και Ελλήνων και Αμερικάνων. Στην κηδεία του κατατέθηκαν 200 στέφανα, για να καταλάβετε το μέγεθος. Αριστερά βλέπουμε το ζεύγος Λούζη από το Πηγάδι, το οποίο έχει έρθει να επισκεφτεί συγγενείς στην Ελλάδα. Στο κέντρο εικονίζεται ο κύριος Μητσινίκος, ο οποίος είναι από την Αμυγδαλιά, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Αμυγδαλιάς, συνεισφέροντας και μέσω του Συλλόγου Αθηνά, αλλά και κατά μόνας, τόσο για την Αγία Τριάδα στην Αμυγδαλιά, όσο και για το Δημοτικό Σχολείο της Αμυγδαλιάς. Δεξιά εικονίζεται ο κύριος Καλογιάννης, ο κύριος Κριτσιδήμας και αυτοί από το Πηγάδι έχουν συνεισφέρει και αυτοί πάρα πολύ σε έργα κοινοφελής σκοπού στο χωριό του Πηγαδίου. Αριστερά είναι ο κ. Κωνσταντίνος Καραχάλιος Ικάλας, επί σειρά ετών πρόεδρος του Συλλόγου Αθηνά. Ίσως κάποιοι από εδώ να τον έχετε προλάβει, γιατί ερχόταν αρκετά συχνά στα πελετά. Έχει δώσει πάρα πολλούς μεγάλους αγώνες για το χωριό. Και δεξιά φυσικά ο κ. Γεώργιος Βουδούρης, μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο Καραχάλιο, είχαν οργώσει πραγματικά και στην κυριολεξία τις ΗΠΑ ώστε να βρίσκουν ομογενείς για να μπορέσουν να συνεισφέρουν για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Πελετών. Και τώρα ας πάμε λίγο από την αρχή πάλι. Προχώρα το. Ο Σύλλογος τώρα στο 21ο αιώνα, εδώ βλέπετε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σήμερα από την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας τον περασμένο Δεκέμβρη. Και εδώ βλέπετε αριστερά στιγμιότυπο από τον κόσμο που παρευρίσκεται και δεξιά, αυτό μας έλεγε και ο Γιώργος, τώρα η φωτογραφία είναι λίγο μακρινή, αλλά είναι από την ετήσια εκδρομή που πραγματοποιήθηκε πριν από 3 μήνες. Δεν είναι μακρινό το χρονικό διάστημα, με όλα τα παιδάκια μπροστά παραταγμένα.
Και πάμε λίγο από την αρχή για να δούμε λίγο κάποιες εικόνες τώρα που έχει νυχτώσει και είναι πιο εύκολο. Αριστερά βλέπετε την κατάθεση του θεμέλιου λίθου στο σχολείο το δημοτικό των Τιταλίων και δεξιά το σχολείο όπως το γνωρίζουμε και σήμερα. Αν παρατηρήσετε και σε μετέπειτα φωτογραφίες, ο Σύλλογος φρόντιζε ώστε ό,τι γίνεται σε ένα χωριό, ανάλογα και με τα πληθυσμιακά δεδομένα, να ακολουθείτε και το άλλο. Έτσι, αν δείτε δεξιά, κατατίθεται ο θεμέλιος λίθος το 1928, το 1930 το σχολείο έχει χτιστεί. Υπήρχε πολύ μεγάλη συνέπεια, τα χρηματικά ποσά παρά τις δυσκολίες έρεαν συνεχώς, οπότε τα διδακτήρια κατασκευάζονταν πολύ γρήγορα. Αριστερά βλέπουμε το επόμενο έργο που είναι το Δημοτικό Σχολείο των Πελετών. Δεξιά είναι ένα στιγμιότυπο το οποίο θα το έχετε δει από το ημερολόγιο με τον κύριο Κουδούρη, ο οποίος μέλος του Συλλόγου Αθηνά έρχεται για να παραστεί στην σχολική εορτή του Δημοτικού Σχολείου. Αριστερά το Δημοτικό Σχολείο Χούνης, δεξιά κάτω το Δημοτικό Σχολείο Πινουπιάς. Αριστερά το παλιό Δημοτικό Σχολείο Πουλήθρων, δεξιά το νέο Σχολείο των Πουλήθρων, στη σχολική εορτή της 25ης Μαρτίου 1958. Αριστερά το σχολείο της Αμυγδαλιάς, δεξιά, πάνω το 1960 περίπου, δυστυχώς έπιασε μια φωτιά και καταστράφηκε το Δημοτικό Σχολείο του Πηγαδίου και αμέσως ο Σύλλογος προσέφερε χρηματικά ποσά για να μπορέσει να νοικοδομηθεί και πάλι. Είναι πριν τη φωτιά και μετά τη φωτιά. Εδώ βλέπουμε το Δημοτικό Σχολείο στο Μαρί, αριστερά η φωτογραφία καθώς χτίζεται, δεξιά η φωτογραφία ολοκληρωμένο. Εδώ, πρωτοσέλιδο με την χρηματική ενίσχυση του Συλλόγου Αθηνά προς τους αναπήρους του πολέμου. Δεξιά έχουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Πιτσινίκο, έναν ήρωα των Βαλκανικών πολέμων. Πολέμησε στη μάχη του Πλικής Λαχανά. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η μάχη του Πλικής Λαχανά είναι η φωνικότερη μάχη στην ιστορία του νέου ελληνισμού. Πολέμησε, τραυματίστηκε, έμεινε ανάπηρος. Ήταν στην Αμερική. Υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Σύλλογο, έφυγε από την Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα να πολεμήσει, πολέμησε, τραυματίστηκε, έμεινε όμως μετά, έκανε τη δική του οικογένεια, είχε 9 παιδιά. Πάμε τώρα στο κομμάτι του οδικού δικτύου, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Εδώ βλέπουμε την έναρξη των εργασιών για την διαθέτηση του δρόμου Πελετών Αγίου Δημητρίου. Κάποιοι ίσως θυμάστε τον πατέρα, τον Ιωάννη Πολυδά. Τονίζεται στη δεξί κάτω άκρο της φωτογραφίας. Εδώ είναι η μπουλντόζα των Πουλήθρων. Αυτή η μπουλντόζα άνοιξε το δρόμο από τα Πούλθρα στο Τζούμο. Εδώ είναι ο τιμητικός κατάλογος. Ενημερωνόταν η κοινωνία συνεχώς από ομογενείς της Αμερικής, οι οποίοι προσέφεραν συνεχώς τα χρηματικά ποσά. Δεξιά πάνω στη δεύτερη στήλη, στη δεύτερη φωτογραφία, είναι ο Σύλλογος Αθηνά, ο οποίος έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό. Εδώ είναι από την επίσκεψη του τότε νομάρχη Αρκαδίας στον δρόμο που ανοιγόταν. Είναι τρεις φωτογραφίες, τώρα καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα δεν μπορεί να είναι και καλύτερη. Έχει έρθει, είναι περίπου στο ύψος των που λέμε Οικοδέλες, ο δρόμος. Αριστερά, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, ο δρόμος όπως διανοίγεται. Δεξιά είναι πανοραμική άποψη όπως τη βλέπουμε από τον δρόμο προς το Λεωνίδιο. Βλέπετε τη λευκή γραμμή πώς έχει ανοιχτεί ο δρόμος. Αριστερά είναι το πρώτο λεωφορείο που καταφθάνει στα Πελετά και συνδέει το Λεωνίδιο με τα Πελετά. Είναι αντιπροσωπεία των Ομογενών μαζί με τον διευθυντή τότε της κοινωνίας, τον Άγιο Λεβέτη, μαζί με τον Ρόζο, τον τότε πρόεδρο των Πουλήθρων. Όλοι αυτοί που έχουν συνεισφέρει, έχουν αγωνιστεί στις λοβάτες του έργου, έχουν πάει για να πραγματοποιήσουν την πρώτη επίσκεψη. Ενδεικτικά να σας αναφέρω, υπάρχει η αφήγηση, όταν πρωτοήλθε η μπουλντόζα που είδατε στα Πελετά, ανέβαινε ο κόσμος πάνω και γύρναγε τις γειτονιές στα Πελετά. Με την μπουλντόζα, ήταν κάτι τότε πρωτοφανές. Και δεξιά βλέπετε τους κατοίκους της Κουνουπιάς, οι οποίοι εργάζονται για να ανοίξουν το δρόμο από Πελετά προς Κουνουπιά. Στιγμιότυπα τώρα από τις χωροεσπερίδες του Συλλόγου Αθηνά. Αριστερά βλέπουμε τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Καρδάση, να σέρνει το χορό, έτσι ελληνική παραδοσιακή χορή, και από πίσω διατελέστατες πρόεδροι του Συλλόγου. Δεξιά είναι το ζεύγος Χένρι Γουάιμαν και Δωροθέας Καρδάση. Αριστερά βλέπουμε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, ενώ δεξιά ο τότε Μπαρμπαγιάννη Σούλιας, γνωστή φυσιογνωμία, ιστορικό μέλος του Σωματείου Πρόεδρος, εκφωνεί το λόγο
Βλέπετε, είναι σημειολογικός κιόλας, είναι τα 50 χρόνια του Συλλόγου στην Αμερική τότε. Εδώ βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να σέρνει το χορό, από πίσω άλλοι ομογενείς. Αριστερά βλέπουμε μια πρόσκληση που στέλνουν οι ομογενείς για τη χωρεσπέριτα, ότι θα πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία, το χώρο κτλ. Δεξιά πάλι έχουμε ένα δικό μας, τον αλυσμόνητο Γιάννη τον Βρετάκη με το τότε έμβλημα του Συλλόγου Αθηνά πάνω δεξιά και κάτω πάλι στιγμιότυπο με την τότε νεολαία του Συλλόγου να χορεύει. Εδώ βλέπουμε τις επισκέψεις που πραγματοποιούσε ο Σύλλογος Αθηνά στους ομογενείς του Μπέρμιγχαμ. Να πούμε ότι αρχικά, όπως τα ακούσατε, στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου συναντάμε και πάρα πολλούς Ιταλιώτες. Μετά από λίγα χρόνια πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη μαζική μετανάστευση Ιταλιωτών, οι οποίοι όμως αυτή τη φορά δεν πήγανε στη Νέα Υόρκη, πήγανε στο Μπέρμιγχαμ. Εκεί στο Μπέρμιγχαμ τους ακολούθησαν και πάρα πολλοί πελετιώτες. Οπότε στο Μπέρμιγχαμ συναντάμε κατά κύριο λόγο πελετιώτες και Ιταλιώτες. Και εδώ ο Σύλλογος πραγματοποιεί επισκέψεις στο Μπέρμιγχαμ. Είναι δύο διαφορετικές χρονολογίες από επισκέψεις του Προέδρου του τότε της Αθηνάς στο Μπέρμιγχαμ. Εδώ βλέπουμε ευχάριστα στιγμιότυπα. Αριστερά έχουμε τη βάφτιση του γιού του Κωνσταντίνου Καρδάση και δεξιά έχουμε την βάφτιση του κύριου Λούζη, τότε, των παιδιών. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από γάμους. Και εδώ είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, είναι διάφορες επισκέψεις που πραγματοποιούσαν οι ομοιογενείς. Ο Δήμος Λούης από το Πηγάδι μαζί με την γυναίκα του έχουν έρθει. Αποχαιρετιστήριο γλέντι ήταν συχνό φαινόμενο. Όταν έφευγε κάποιος από την Ελλάδα, μαζευόταν, το χαιρετούσαν και του δίνανε ευχές για να τους φέρει πίσω νέα από την πατρίδα. Δεξιά είναι ο τότε διευθυντής της κοινωνίας, ο Άγιος Λεβέτης, και ιδρυτής της εφημερίδας, μαζί με την κυρία Μάρθα Καρδάση. Πάλι συμπόσιο αριστερά. Εδώ δεξιά έχουν υποδεχθεί κάτοικοι της Αμυγδαλιάς τον Μιτσινίκο, που σας είπα προηγουμένως, ο οποίος είχε έρθει μαζί με την γυναίκα του ευεργέτης μεγάλος του χωριού, είχε μαζευτεί το χωριό στην πλατεία. Καταλαβαίνετε, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για αυτού. Και εδώ το είδαμε και προηγουμένως. Και τώρα ήρθε η ώρα για να προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ το οποίο επιμελήθηκε η δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Πελετών, η κυρία Κωνσταντίνα Καθαροπούλου, μαζί με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζετε, η δασκάλα μαζί με τους μαθητές με μία κάμερα γύρισαν το χωριό μας και βρήκαν διάφορους παλιούς επαγγελματίες από επαγγέλματα που δυστυχώς χάνονται στις μέρες μας και ζήτησαν διάφορες πληροφορίες για τα επαγγέλματα αυτά. Είναι ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, θα σας παρακαλούσα όσοι μπορείτε να κάτσετε να το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Θα ήθελα να γίνεται όσο το δυνατόν, περισσότερη ησυχία, γιατί έχουμε κάποια θέματα λίγο με τον ήχο. Οπότε για να είναι πιο εύκολο από όλους μας να το παρακολουθήσουμε, την ησυχία σας. Και με την παρούσα ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και σαν Σύλλογος Απανταχού Πελετιωτών, αλλά και ο Σύλλογος Αθηνά από την Αμερική, την κυρία Κωνσταντίνα Καθαροπούλου, η οποία παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στις μέρες μας, συνεχίζει να προσφέρει στο χωριό μας, να προσφέρει πάντοτε με κριτήριο την καλύτερη προαγωγή και καλύτερη εκμάθηση των νέων του χωριού μας. Έχουμε 5 παιδάκια, πρέπει να τα φροντίζουμε σαν κόρη νοφθαλμού. Τέτοιες εργασίες όπως θα παρακολουθήσουμε σε λίγο είναι σπάνιες και αξίζουν το σεβασμό και το θερμότερο χειροκρότημα όλων μας. Και για τον λόγο αυτό κρίνουμε πως και η κυρία Κωνσταντίνα Καθαροπούλου είναι άξια του σεβασμού και της προσοχής μας. Την ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα έχει προσφέρει στο χωριό μας όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκεται εδώ και θα θέλαμε να την τιμήσουμε για την προσφορά της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που μου κάνετε απόψε.
Αν και δεν νομίζω ότι προσφέρω κάτι ξεχωριστό ή κάτι περισσότερο στην εργασία μου, αυτό που προσπαθώ πάντα είναι οι μαθητές μου, που τους νιώθω παιδιά μου, να έρχονται και να φεύγουν από το σχολείο με χαρά, με αγάπη. Να θέλουν να έρθουν γιατί το επιθυμούν και όχι γιατί εξαναγκάζονται. Και κάποτε να θυμούνται τα σχολικά τους χρόνια με αγάπη και έχοντας όμορφες αναμνήσεις. Με συγκινείτε πολύ με αυτή την κίνησή σας, όπως με συγκινεί πολύ και θέλω να το τονίσω, η αγάπη αυτού του τόπου προς εμένα και την οικογένειά μου τα τελευταία χρόνια που ζούμε εδώ. Αυτή η αληθινή αγάπη όλων σας μας κάνει να αισθανόμαστε τα Πελετά και δικό μας χωριό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύλλογο και εύχομαι...